Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της. Αξιόπως πήγε το παιχνίδι. Η ομάδα με τις καλύτερες επιλογές στο τέλος και τις καλύτερες επιλογές αγωνιστικά και με τις περισσότερες επιλογές όσον αφορά το παιχτικό ήταν και η νικητρία. Θέλω να σχολιάσω το αγωνιστικό, απλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους καλαθοσφαιριστές μου. Πραγματικά η προσπάθεια που έγινε σήμερα ήταν συγκλονιστική και ο λόγος είναι ότι εμείς δυστυχώς τον τελευταίο μήνα αντιμετωπίζουμε τεράστια και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά προβλήματα που δεν μας αφήνουν δυστυχώς να προετοιμαστούμε όπως κάναμε τον πρώτο μήνα όταν ήρθα εδώ. Και είναι σαφώς, είμαστε και σαφώς επηρεασμένοι στο πώς προετοιμαζόμαστε για το κάθε παιχνίδι. Εντάξει, δείξαμε και ακόμα μια φορά ότι μπορούμε να είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί και κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον Κεραυνό. Να προσπαθήσουμε να φέρουμε ακόμη ένα ξένο ώστε να καλύψουμε το τεράστιο κενό του Τζέικ Ομπράιαν, ώστε στο κύπελλο και στα playoffs να παρουσιαστούμε και να διεκδικήσουμε τους στόχους που θέσαμε την κατάκτηση του κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στους καλαθοσφαιριστές μου, συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και για την ευρωπαϊκή πορεία. Με ευκαιρία που είναι ο φίλος μου ο Παντοβάνης εδώ, να του δώσω και προσωπικά συγχαρητήρια διότι ήταν απολαυστικό στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σάσαρη. Εγώ προσωπικά όταν βλέπω νεαρούς Κύπριους και σε τέτοιο επίπεδο και στο Κυπριακό αλλά κυρίως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχουν τέτοια αναπόδοση, με χαροποιεί αφάνταστα. Νιώθω την ανάγκη να του δώσω συγχαρητήρια και δημόσια. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ. Καταρχήν συγχαρητήρια στους παίχτες μου για μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα δυνατό πάντα και αξιόλογο αντίπαλο όπως είναι το ΑΠΟΕΛ. Δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή, το ξέραμε ότι το ΑΠΟΕΛ θα έρθει εδώ να αντιδράσει μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε πριν 2-3 εβδομάδες που κερδίσαμε. Είχαμε και το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, οπότε αυτές τις 2,5 μέρες προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά έτοιμοι για το σημερινό μάτς. Το ελέγχαμε, κερδίσαμε τα 3, αν δεν κάνω λάθος, από τα 4 δεκάλεπτα. Δείξαμε χαρακτήρα γιατί χρειάζεται όταν έχεις επαναλαμβανόμενα παιχνίδια να δείχνεις χαρακτήρα και να μπορείς να διαχειρίζεις σε παιχνίδια όπως το σημερινό που είχαμε κάποια διαστήματα που δεν σκοράραμε, κάποια σουτ, καλά σουτ, καλές επιλογές ελεύθερα, αλλά δεν σκοράραμε. Μπορέσαμε μέσα από την άμυνά μας να ελέγξουμε τον αγώνα για ακόμη μια φορά και αυτό είναι πολύ θετικό. Συγχαρητήρια και στο coach του Απόλλου και στους παίχτες του, γιατί έγινε πολύ καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, ανταγωνιστικό παιχνίδι, καθ' όλη τη διάρκεια και σε περιπτώσεις που φύγαμε 8-10 πόντους μπόρεσε το Απόλλου και ήρθε κοντά. Νομίζω να κοιτάξει κανείς και τα στατιστικά του αγώνα υπερήχαμε σε αρκετά στα περισσότερα, οπότε νομίζω ότι από την αρχή δικαιούμασταν τη νίκη. Είναι σημαντικό, να το επαναλάβω μια φορά, να μπορείς όταν έχεις διπλά παιχνίδια, κοντινά παιχνίδια, να διαχειρίζεσαι αγώνες και σε βραδιές που δεν πας καλά επιθετικά. Συγχαρητήρια στους παίξουμε ακόμη μια φορά. Έχουμε επόμενο μάτσο τον Κεραυνό εκτός έδρας, συνεχίζουμε. Κάθε μάτς για μας το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στην Ευρώπη, κάνοντας μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος με πολύ καλές ομάδες, ότι αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με την ίδια σοβαρότητα. Και έτσι πρέπει να είναι, αν θες να κάνεις προαθλητισμό. Και έχουμε μπροστά μας 3 μέρες για να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Καλησπέρα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΑΕΚ για τη δίκαιη νίκη της. Τα ντέρπι κρίνονται στις λεπτομέρειες, έτσι έγινε και σήμερα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, όμως όσον αφορά τη δική μας την ομάδα, ήμασταν αποφασισμένοι μετά από ένα επιτυχής αποτέλεσμα εναντίον της Ένωσης, παίζοντας κακό μπάσκετ, να ανασυνταχτούμε και να παίξουμε ένα σωστό ορθόδοξο μπάσκετ, το οποίο πιστεύω το καταφέραμε σήμερα. Με την έλευση ακόμα ενός ξένου καλαθοσφαιριστή θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Δουλεύοντας πάντα με τον coach, τον Τόνι, κάθε μέρα μαθαίνουμε στις προπονήσεις και στη συνέχεια πιστεύω θα δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Τώρα, μετά την ήττα, εντάξει, κάθε παιχνίδι και για μας το βλέπουμε σαν τελικό, γιατί όσο πιο ψηλά μπούμε στη βαθμολογία, τόσο καλύτερα θα είναι στα play-offs. Να δώσω ξανά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στους δικούς μας καλαθοσφαιριστές. Χαίρετε. Και από μένα, από τους παίχτες γενικά της ΑΕΚ, κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια, πιστεύω. Δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είχαμε έναν game plan, το ακολουθήσαμε
στον καλύτερο βαθμό που μπορούσαμε. Εντάξει, παίζουμε στην Ευρώπη, έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, κούραση όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Είχαμε ένα δύσκολο αντίπαλο σήμερα το ΑΠΟΕΛ και καταφέραμε να τους νικήσουμε. Είμαι πολύ περήφανος προσωπικά και πιστεύω και όλοι οι συμπαίκτες μου για αυτό που καταφέραμε σήμερα. Και ελπίζουμε να συνεχίζουμε να δείχνουμε αυτή την εικόνα και να προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ.